Σοκ προκάλεσε στους πολίτες του Ansbach η βομβιστική επίθεση της Κυριακής. Για την βαβαρική πόλη των 40.000 κατοίκων, το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ είναι από τα κορυφαία γεγονότα ετησίως. Πολλοί δείχνουν προβληματισμένοι, υπάρχουν και αυτοί που δηλώνουν όμως ότι δεν θα αφήσουν την τρομοκρατία να νικήσει. Μόλις χθες λέγαμε ότι το Ansbach είναι τόσο μικρό, πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί εδώ? Τίποτα δεν γίνεται εδώ. Κι όμως, από εδώ και στο εξής, όταν έχει μεγάλα φεστιβάλ θα προσέχω. Την άλλη εβδομάδα ήθελα να πάω στο Barden Treffen στην Ιρεμβέργη, αλλά πλέον δεν νομίζω να το κάνω. Έχω επηρεαστεί από αυτό που συνέβη χθες. Με πειράζει λίγο όταν βλέπω όλη αυτή τη φασαρία που ξεσηκώνουν τα μέσα ενημέρωσης για να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων. Αυτό με ενοχλεί. Φυσικά και με επηρεάζει αυτό που συνέβη, αλλά θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Έτσι είναι πλέον η ζωή και εγώ θα προσπαθήσω να την συνεχίσω όσο πιο φυσιολογικά μπορώ. Είναι πραγματικά κρίμα να βγαίνει έξω ο κόσμος με την οικογένειά του και να συμβαίνει κάτι σαν και αυτό. Φυσικά κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο να συμβεί στο Ansbach. Αλλά βλέπετε τι γίνεται με την νεολαία σήμερα. Είναι καταστροφικό. Πάνω από 2.000 άτομα υπολογίζονται ότι είχαν έρθει στο Ansbach το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ.